Πάμε σε κάτι που σας άρεσε και θα το κάνουμε για όσο χρειαστεί, γιατί ακόμη παραμένουν ασάφειες παρότι βγαίνουν οι εγκύκλοι, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι τόσες οι λεπτομέρειες, τόσες οι προβλέψεις, κάθεται, τα διαβάζει, τα μελετάει αυτά. Η Μαρία Γαλιούκη είναι εδώ με νέες απαντήσεις στα νέα ερωτήματά σας. Να πούμε όμως πριν αρχίσουμε με τα ερωτήματα που ήδη έχουμε συγκεντρώσει αρκετά από αυτά, ότι με δική σας προτροπή, γιατί το δοκιμάσαμε και εδώ, δηλαδή σε πραγματικούς χρόνους, το επιμελητήριο Λάρισας, θυμίζουμε ότι είστε η νομική σύμβουλος του επιμελητηρίου της Λάρισας, έχει πολύ ωραίες υπηρεσίες, στέλνετε mail στο nomika.larcci@gmail.com, φορολογικά πάλι .larcci, που είναι τα αρχικά του επιμελητηρίου, πάλι papaki.gmail.com, και για τα νομικά και ασφαλιστικά ζητήματα, αλλά και για τα φορολογικά και λογιστικά, και τα ασφαλιστικά επίσης πάλι, στο mail του επιμελητηρίου. Να το ξέρετε αυτό, ότι ήδη λειτουργεί εδώ και λίγες ημέρες. Τώρα. Είναι νέα φράση και, έχει, και αυτή έχει εντάσσεται στον ευρύτερο κύκλο της στήριξης των ελληνικών επιχειρήσεων, των μικρών και των μεγάλων του νομού μας. Αν μπορούμε να διευκολύνουμε τους τηλεθεατές μας, να τους δείξουμε και πού μπορούν να μας στέλνουν ερωτήματα, να ξεκινήσω με κάποια ερωτήματα, εκτός αν έχετε εσείς εισαγωγικά να μας πείτε κάποια πράγματα, κάτι καινούριο από την προηγούμενη εβδομάδα που βρεθήκαμε, κυρία Γαλιού. Αυτό που είναι καινούριο είναι, έτσι, και πρέπει να το γνωρίζουν οι επιχειρήσεις, είναι ότι πριν δύο μέρες υπήρξε μια νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με το ζήτημα της δυνατότητας αναστολής των συμβάσεων εργασίας που είχαν τεθεί σε αναστολή, δηλαδή κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες ήταν πληττόμενες, δηλαδή οι ΚΑΒ τους είχαν ενταχθεί στον κατάλογο του Υπουργείου Οικονομικών, μπορούν να ανακαλέσουν συμβάσεις εργασίες που είχαν θέσει αναστολή για έκτακτους και μόνο ανάγκες. Οπότε είναι καλό αυτό να το δουν οι επιχειρήσεις, μήπως είναι αναγκαίο κάποιους εργαζομένους να ανακαλέσουν τις συμβάσεις που έχουν ανασταλεί. Όμως τότε θα έχουν την υποχρέωση αυτή να ασφαλιστικά και να καλύψουν ασφαλιστικά τους εργαζομένους και να καταβάλουν τους μισθούς όπως ίσχυαν προ της αναστολής των συμβάσεών τους. Δηλαδή η μόνη αυτή αλλαγή έχει επέλθει από τις 3 έκτου και δεύτερη. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα ερωτήματα. Μας λέει ιδιοκτήτης καταστήματος. Το νοικιάζει σε κάποιον που το χρησιμοποιεί σαν σουβλατζίδικο με delivery. Ο επιχειρηματίας που είναι μέσα, το άνοιξε για μια μέρα, αλλά το έκλεισε ενώ μπορούσε να το κρατήσει ανοιχτό, μας λέει, με δικιά του απόφαση. Τώρα προφανώς έχουν μια αντιπαράθεση, γιατί θέλει να καταβάλει μειωμένο ενίκιο ο επιχειρηματίας που είναι μέσα. Το δικαιούται, μας ρωτά, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου. Λοιπόν, δεν υπάρχει με δική του απόφαση. Δύο είναι οι μεγάλες κατηγορίες των επιχειρήσεων που δικαιούται την έκπτωση αυτή του 40%. Ή είναι εκείνες οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κλείσει με δημόσια εντολή, ή είναι εκείνες οι επιχειρήσεις οι οποίες οι κάτους συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των πληττωμένων. Έτσι. Λοιπόν, προφανώς πρόκειται για πληττόμενη επιχείρηση. Δεν την κρίνω εγώ αν η επιχείρησή μου είναι πληττόμενη ή μη. Το κρίνεται με βάση το κράτος. Έτσι. Μα έτσι κι αλλιώς μου είπαν ότι πρέπει να δηλώσεις και τον ΚΑΔ για να τσεκάρει και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ότι ακριβώς πράγματι δικαιούσα αυτή τη εκπτώσεως. Γιατί πια περάσαμε και σε δεύτερο μήνα, έτσι. Ήδη ήρθε η απόφαση και για δεύτερο μήνα. Ακριβώς, οι πληττόμενες σε μία επιχειρήση κρίνονται με βάση τον ΚΑΔ, δηλαδή την επαγγελματική μου δραστηριότητα. Αν η επαγγελματική μου δραστηριότητα εντάσσεται στον κατάλογο του Υπουργείου Οικονομικών, θεωρούμε επιπτώμενη επιχείρηση. Οπότε μπορώ να τύχω τη ευνοϊκή αυτή ρύθμιση τη μείωση του 40% του μισθώματος της επαγγελματικής μίσθωσης. Οπότε, αν είναι επιπτώμενη επιχείρηση, μπορεί μάλιστα να. Ωραία. Έχει μην αφιερώνουμε τόσο χρόνο σε κάθε απάντηση, γιατί θα βγούμε πολύ εκτός. Προφανώς κάποιος, επειδή είναι απελπισμένος με αυτή την κατάσταση, λέει μπορώ να μειώσω προσωπικό. Την είχαμε και με την κυρία Χρυσοβελώνη λίγο πριν αυτή την κουβέντα. Δεν μπορεί να μειώσει. Δεν μπορεί να μειώσει προσωπικό. Όχι, όχι. Εκτός αν έχουμε συμβάσεις ορισμένου χρόνου που λήγουν, στα εξοδοτήσεις, οικειοθελείς αποχωρήσεις, πάντως δεν μπορεί να προβεί σε καταγγελίες σε συμβάσεις. Αν προβεί, είναι άκυρες.
Έλυγε η προθεσμία, προφανώς εννοεί εδώ, θα μου το πεις Άρτεμι, δεν είχε καταβάλει, είναι η τρίτη δόση του στεγαστικού δανείου. Άρα ήταν καθυστερημένη, έλυγε σήμερα. Αυτό είναι το γενικό καθεστώς που ξέρουμε από τις τράπεζες, ότι αν είσαι στους πληττόμενους, όλα αυτά πάνε αρκετά πίσω. Γιατί εδώ προφανώς έχουμε καθυστερημένη. Μιλά για τρίτη δόση. Οι δανειακές υποχρεώσεις πρέπει να είσαι συνεπής. Και αυτό πρέπει να το ξαναδούμε πάλι. Δηλαδή πρέπει η κυβέρνηση πάλι να ξαναδεί το ζήτημα των δανειακών υποχρεώσεων. Πόσες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις αλλά και εργαζόμενοι ήταν συνεπείς το Μάρτιο. Δηλαδή πρέπει να είσαι συνεπής μέχρι το Φεβρουάριο για να μπορεί να τύχεις τις αναστολίες των δανειακών υποχρεώσεων επί τριμήνου. Οπότε αν δεν ήταν συνεπής δεν μπορεί να τύχει της ευνοϊκής αυτής ρύθμισης. Μάλιστα. Αν συνεπείς δανειολήπτης. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε. Ρωτά κάποιος τι συμβαίνει όταν εργαζόμενος έχει πολλούς εργοδότες με την αποζημίωση ειδικού σκοπού. Πρέπει να επιλέξει τον ένα στον οποίο θα, από τη μία επιχείρηση από την οποία θα λάβει την ειδική αυτή αποζημίωση. Δηλαδή, αν έχουμε δύο επιχειρήσεις και μία έχει κλείσει με εντολή της δημόσιας αρχής και άλλη είναι πληττόμενη επιχείρηση, πρέπει να επιλέξει μία από τις δύο. Μάλιστα. Θα πάρει δύο. Ασφαλιστική κάλυψη, ρωτά ένας εργαζόμενος, έχουν οι εργαζόμενοι που είναι σε αναστολή. Έχουν για 45 μέρες, την οποία ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα ενισχυθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό. Έχουν όμως επί 45 μέρες ασφαλιστική κάλυψη. Μάλιστα. Άδεια άνευ αποδοχών υπάρχουν αυτή την περίοδο που υπάρχει αυτό το πλέγμα προστασία. Όχι. Δεν υπάρχουν. Καταρχήν πρέπει να το διαφοροποιήσουμε. Είναι για τις επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες έχουν κλείσει με δημόσια εντολή αυτοδικαίως έρονται όλες. Οπότε ο εργοδότης τους εργαζομένους αυτούς αναστέλνουν τις συμβάσεις τους αφού έχουν κλείσει αυτές τις επιχειρήσεις με δημόσια εντολή. Για τις πληττόμενες επιχειρήσεις απαιτείται ειδική συμφωνία μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη. Μάλιστα. Οπότε δεν έχουμε. Μας λέει μια φίλη μας, είμαι μέτοχος αλλά και εργαζόμενη σε ΙΚΕ. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, παίρνει το 800. Αν καταρχήν η ΙΚΕ και η δραστηριότητά της εντάσσεται στο. Είναι πληττόμενη. Είναι πληττόμενη επιχείρηση. Ναι. Δεν μπορεί να λάβει το 800 αν έχει ανασταλήσει. Αν ανασταλήσει δηλαδή αν το παρότι είναι μέτοχος στην ΙΚΕ. Παρότι. Είναι εργαζόμενη. Ωραία. Ναι, είναι και εργαζόμενη, μας λέει. Αν είναι και εργαζόμενη, αναστέλλει. Ωραία. Έχουμε πολλά ερωτήματα για το δώρο του Πάσχα. Μας το είχατε απαντήσει ότι πάει μέχρι τέλος Ιουνίου, έτσι δεν είναι. Για τις πληττόμενες και για αυτές που έχουν κλείσει με δημόσια εντολή. Όλοι οι άλλοι, όλες οι άλλες επιχειρήσεις, θα πρέπει μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη να καταβάλουν το δώρο Πάσχα. Μάλιστα. Όλες οι άλλες επιχειρήσεις. Τώρα, επειδή μιλήσατε για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, έχω ένα ερώτημα για το τι γίνεται με τα όρια που έβαλε το κράτος. Δηλαδή, αν έλυγε η σύμβαση μέσα στους χρόνους που είπε ότι εγώ προστατεύω την εργασία το κράτος. Πάλι λίγη σύμβαση. Δεν την καταλαβαίνω τι είναι ερώτηση. Λέει για παράδειγμα ότι αυτές που δεν είχαν λήξει μέχρι 21 Τρίτου, γιατί μετά ανακοινώθηκαν τα μέτρα προστασίας. Ναι, δεν έχουν λήξει. Ωραία, για αυτές, λοιπόν. Παρατείνονται αυτές. Αυτές που δεν έχουν λήξει, μπορεί ο εργοδότης που είναι πληττόμενη η επιχείρησή του, να δυνητικά να αναστείλει και τις συμβάσεις αυτές. Δηλαδή να αναστείλει και για τις συμβάσεις αυτές ορισμένου χρόνου την σχέση εργασίας. Μόλις περάσει το διάστημα της αναστολής, συνεχίζει η ζωή της σύμβασης εργασίας. Δηλαδή συνεχίζει ο χρόνος μέχρι τη λήξη της. Μάλιστα. Αυτό ισχύει για τις πληττόμενες. Για αυτές που έχουν κλείσει με δημόσια εντολή, αναστέλνουν τις συμβάσεις εργασίας. Βέβαια το θέμα είναι τι ισχύει για εκείνες που έχει λήξει πριν τις 21 Μαρτίου. Μάλιστα. Δηλαδή υπάρχουν. Και αυτοί δικαιούνται το ποσό των 800 ευρώ. Δηλαδή και οι ορισμένου χρόνου ή αυτοί που έχουν κατακληθεί στη βάση εργασία τους ή έχουν οικειοθελώς παραιτηθεί το διάστημα 1 Μαρτίου μέχρι 20 Μαρτίου. Και γι' αυτό είναι δικαιούχοι της ειδικής αποζημίωσης. Λοιπόν, τώρα έχω εδώ, αν το καταλαβαίνω σωστά, μας λέει ένας φίλος, κάνω τηλεεργασία δικαιώμα αποζημίωση ειδικού σκοπού. Φίλε δεν μου, αφού θα πληρωθείς. Τηλεργασία κάνεις, δεν είσαι αναστολή. Δεν είναι καταρχήν. Μας τρελαίνεις και εμείς έχουμε παιδιά εδώ που κάποιοι δουλεύουν από το σπίτι. Τηλεργασία κάνουν, άρα θα πληρωθούν.
υπάρχει ένα Μας ζήτημα. τρελαίνετε με τα ερωτήματά σας. Υπάρχει ένα ζήτημα να μην όμως έχουμε μείωση των αποδοχών ή την Καλά, εργασία. μα δεν εννοεί αυτό. Λέει απλώς δεν πηγαίνει στο γραφείο για να δουλέψει. Δεν είναι δικαιούχος. Είναι πάρα πολλές οι μεγάλες επιχειρήσεις ειδικά, είναι πολλές που στελέχη τους, όχι όλοι, είναι με τηλεεργασία. 120 δόσεις επανέρχονται και για τα ασφαλιστικά και για την εφορία. Εκεί οι πληττόμενοι, είτε φυσικά πρόσωπα είτε επιχειρήσεις, έχουν αναστολή στο διάστημα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. Για 3-4 μήνες κλπ. Έχουν αναστολή. Ή τα ευεργετήματα που λέγαμε. Α, να πω τώρα, να το πω από τώρα, γιατί σίγουρα θα έχουμε βομβαρδισμό και αύριο. Είχε γίνει και την προηγούμενη φορά. Αύριο, ξενυχτήσει ή δεν ξενυχτήσει απόψε, γιατί συμμετέχει στη συνεδρίαση του Eurogroup μαζί με τον υπουργό του, ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής, ο Χρήστος ο Τριαντόπουλος, θα είναι μαζί μας. Στις 3.30, δηλαδή μετά την ενημέρωση, θα είναι μαζί μας σε χορταστική διάρκεια, γιατί και την προηγούμενη φορά είχατε πάρα πολλές απορίες. Να το ξέρετε από τώρα για να μας στείλετε ερωτήματα. Μου υποσχέθηκε ότι και ξενυχτισμένος θα έρθει, γιατί είδατε, προχθές τέλειωσε στις 9 το πρωί η συνεδρίαση του Eurogroup. 16 ώρες τσακώνονταν. Λοιπόν, οπότε ισχύουν οι αναστολές χωρίς επιπτώσεις. Δεν θα θεωρηθούν ότι χάθηκαν δόσεις. Χωρίς επιπτώσεις. Ωραία. Οπότε το ερώτημα αύριο πρέπει να είναι το εξής. 1 Σεπτεμβρίου, πώς θα γίνει η μετάβαση? Βάζετε ερώτημα από τώρα για τον κύριο Τριαντόπουλο. Αυτό είναι το ερώτημα. Πώς θα γίνει αυτή η μετάβαση? Διότι θα βρεθούμε 1 Σεπτεμβρίου, 30 Σεπτεμβρίου, 30 Οκτωβρίου, 30 Νοεμβρίου. Θα βρεθούμε λοιπόν όλοι οι υπουργούμενοι πολίτες να πληρώσουμε αυτά που σήμερα δεν αδυνατούμε ή έχει ανασταλεί. Α, το λέτε με την εκαθάριση των δηλώσεων ότι θα έρθουν να προσθεθούν. Να έρθουν να προσθεθούν και τα περσινά φετινά όμως. Και τα περσινά φετινά. Έχετε και δίκιο, βεβαίως. Μα νομίζω ότι εκεί ήδη έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι και εκεί θα πάμε σε πολλές δόσεις. Δηλαδή θα πάμε σε 12, 24 για αυτή την χρονιά, δηλαδή για την φορολογική χρονιά του 19 που όμως την πληρώνουμε τώρα 20. Προφανέστατα, αλλά καλά κάνετε και το βάζετε, το σημειώνω από τώρα για να πάμε. Να δω λίγο τι χρόνο έχουμε. Έχουμε ένα λεπτό. Μπορεί να υπάρξει συνδυασμός αναστολής συμβάσεων, ορισμός προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας ή και μεταφοράς προσωπικούς επιχειρήσεις του ιδίου ομίλου? Ναι. Ελάτε ναι. Να μας απαντήσετε αυτό και να κλείσουμε. Μπορεί να υπάρξει. Μπορεί να υπάρξει. Πιο εφονολεκτικά δεν θα μπορούσα. Μπορεί να υπάρξει. Καλά, να σας πω. Εργαλεία. Πάρτε και τη Γαλλιού στο γραφείο και πρίξτε την. Βομβαρδίστε την όσο θέλετε. Είναι στη διάθεσή σας. Είναι τα εργαλεία τα οποία έχει ο εργοδότης. Το θέμα είναι να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας. Βέβαια και το μεγαλύτερο για μένα ζήτημα, αν θέλω να μιλήσουμε τώρα για τη σοβαρότητα για την επόμενη, είναι πώς θα γίνει ο σχεδιασμός της επόμενης μέρας. Αυτά τα μέτρα είναι έκτακτα. Ο σχεδιασμός της επόμενης μέρας για τον χρόνο της μετάβασης είναι σπουδαίο. Γιατί κάποια μέτρα είναι αντιεργατικά, δεν μπορούν να έχουν βάθος, δεν μπορούν να έχουν βραχία ζωή. Η μετάβαση θα είναι το στίχημα. Το στίχημα είναι όλες οι επιχειρήσεις να ανοίξουν. Αλλά να ανοίξουν με όρους μακροζωίας, να μην ανοίξουν με όρους υψηλών υποχρεώσεων που θα αδυνατούν το επόμενο χρονικό διάστημα να τις καλύψουν. Οπότε εκεί θα είμαστε να σας ακούσουμε αύριο. Να είστε καλά, κυρία Γαλλιού. Ευχαριστούμε.